Λύσεις για το θέμα της άρδευσης του κάμπου της Παραμυθιάς ζητά εκ νέου ο Δήμαρχος Γιάννης Καραγιάννης. Πριν από λίγες μέρες, καλλιεργητές είχαν βρεθεί στα Γιάννα προκειμένου να συναντηθούν με τον Περιφερειάρχη και να ζητήσουν τη μεσολάβηση ώστε να βρεθεί λύση στο θέμα της ρευματοδότησης των αντλιοστασίων. Ο Δήμαρχος βρέθηκε εκ νέου στην Περιφέρεια και αναφέρθηκε στο επίγον του ζητήματος, καθώς ο κάμπος της Παραμυθιάς, όπως είπε, συνεισφέρει τα μέγιστα στην αγροτική ανάπτυξη περιοχής και προσφέρει αξιοπρεπή διαβίωση στους καλλιεργητές του τόπου. Σημαντική συνιστόσα της αγροτικής παραγωγής αποτελούν, όπως είπε, τα εγκυοβελτιωτικά έργα και η άρδευση της γης που λειτουργούν υπό την αιγίδα των κατατόπους στο ΕΒ. Ωστόσο, τα συσσωρευμένα προβλήματα των οργανισμών τα προηγούμενα χρόνια, η εκτείναξη του ενεργειακού κόστους και φυσικά η απουσία του κράτους από τη διαδικασία αναβάθμισης των εξυγχρονισμών των εγκυοβελτιωτικών έργων έχουν προκαλέσει σοβαρότερα προβλήματα. Εμείς από την πλευρά μας προσπαθήσαμε να δημοσιοποιήσουμε το όλο θέμα. Έχουμε στείλει σε όλους τους συντάκτες και όλοι οι κοινοβουλευτικούς συντάξεις υπάρχουν. Έχουμε στείλει στα κόμματα και περιμένουμε τώρα να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Ήδη θα κατέβω και τώρα, μια που ανέβηκα στα Γιάννα, στο γραφείο του κυρίου Περιφερειάρχη, να δω μήπως έχει κάποιο νεότερο όσον αφορά την όλη διαδικασία την οποία χρειάζεται. Αλλά παντού θα πρέπει να στείλουμε το μήνυμα ότι εάν ο κάμπος δεν αρδευτεί, δεν είναι ότι σταματάνε μόνο οι καλλιεργητές. Πλήττεται αυτή τη στιγμή όλος ο Δήμος Σουλίου και ειδικά η πόλη της Παραμυθιάς και ειδικότερα, είπαμε, η περιοχή της Παραμυθιάς. Ξέρετε τι σημαίνει να μην δουλέψει ο κάμπος? Αφανισμός του Δήμου Σουλίου. Και εμείς δεν πρόκειται να συνενέσουμε με που δεν είναι λόγο για αυτό το πράγμα. Την ίδια ώρα, οι κάτοικοι του Δήμου Σουλίου ανταποκρίθηκαν άμεσα στο κάλεσμα για συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης. Όπως ανέφερε ο κ. Καραγιάννης, οι δημότες στάθηκαν αλληλέγγυοι στους κατοίκους των περιοχών που επλήγησαν από το φωνικό σεισμό. Τα είδη συγκεντρώθηκαν στο κέντρο κοινότητας και μεταφέρθηκαν στην έδρα της Περιφέρειας Ηπείρου προκειμένου σε συνεννόηση με τις εθνικές αρχές να μεταφερθούν στις πληγήσεις περιοχές. Συνανθρώπους μας οι οποίοι πλήθηκαν λόγω του σεισμού, στους συνανθρώπους που έχουμε στην Τουρκία και στη Συρία. Μαζέψαμε μέσω του κέντρου κοινότητας του Δήμου Σουλίου αρκετά τρόφιμα και λίγα φάρμακα. Και τα φέραμε σήμερα εδώ πέρα στο σημείο το οποίο μας υπεδείχθη για να φύγουν, για να πάνε. Μια συλλογή στην ουσία. Ανταποκρίθηκε αμέσως ο κόσμος. Ανταποκρίθηκε αμέσως ο κόσμος και μάλιστα είμαστε ικανοποιημένοι από τη βοήθεια την οποία εμείς στέλνουμε. Ανθρωπιά πάνω απ' όλα, σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Έχει περάσει και η χώρα μας τέτοιες συνθήκες. Έχουμε περάσει τέτοιες συνθήκες και καταλαβαίνουμε τι σημαίνει να υπάρχει αγάπη και αλληλεγγύη.